που πραγματικά όσο περνάει ο καιρός αδυνατούμε να καταλάβουμε. Νομίζουμε ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στη Μάλτα και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Πάμε τώρα στα που να ξεκινήσει και που να τελειώσει κανείς. Γιατί έχετε και ορισμένες αριθμίες στο τελευταίο διάστημα, κάποια μπροσπίσω, κάποια λάθη, κάποιες διαψεύσεις. Μία το μάθημα της ιστορίας, μία έτσι, μία έτσι. Να δούμε τι ισχύει. Γιατί έχει δημιουργηθεί και μια ανησυχία για γύρω από όλο αυτό το περιβάλλον. Για να δούμε. Εντάξει, με τις εξετάσεις. Θα ξεκινήσουμε από τις εξετάσεις. Και από το νέο σύστημα. Αυτό προχωράει, θα γίνει πράξη και πότε? Το νέο σύστημα στις εξετάσεις θα είναι σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Θα εντάσσεται κυρίως στην μεταρρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε στο Λύκειο. Δηλαδή αυτός που θα μπει του χρόνου στο Λύκειο θα βρει το νέο σύστημα. Αυτός που θα μπει το Σεπτέμβριο. Ναι, ακριβώς. Θέλω, την θα αρχίσει με το. Θα έχει το νέο μπροστά σύστημα. Το νέο σύστημα. Το νέο σύστημα. Μάλιστα, σαφές. Και αυτό δεν είναι αυτοσκοπός το νέο σύστημα. Το νέο σύστημα είναι προκύπτει από αυτά που θα κάνουμε στο Λύκειο. Ακριβώς. Είναι όπως αναμόρφωση του Λυκείου. Ακριβώς. Όπως γνωρίζετε, οι τελευταίες 2 τάξεις του Λυκείου είναι σαν να μην υπάρχουν. Είναι για κυρίως η τρίτη. Είναι για ακριβώς. Έτσι, δεν ξέρετε, δεν είναι καν αρνητικές. Είναι ότι δεν υπάρχουν είναι καν. Είναι ουδέτερες. Σαν να μην γίνεται τίποτα. Άρα δεν μπορεί να είμαστε μια κοινωνία χωρίς Λύκειο. Πρέπει να φτιάξουμε το Λύκειο. Και ξέρετε, αν φτιάξει κανείς το Λύκειο, από εκεί προκύπτουν αιτιοκρατικά, αν θέλετε, μια σειρά από θέματα. Άρα η έμφαση είναι το Λύκειο. Λιγότερα μαθήματα, περισσότερες ώρες ανά μάθημα και βεβαίως περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα. Και με το βαθμό του Λυκείου θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα. Γι' αυτό λέω να το κάνουμε. Όχι παντού. Όχι παντού, αλλά αυτά να τα δούμε στην πορεία. Εντάξει, όντως, λέω, υπάρχουν λέω. Πολλά. Δεν είναι λογική με το βαθμό του Λυκείου. Ενδεχομένως όχι, αλλά το βασικό είναι να δούμε την αρχιτεκτονική, να συμφωνήσουμε στη φιλοσοφία και εκεί πια θα δούμε και το περιεχόμενο των μαθημάτων. Ο στόχος είναι να έχει μια αυτόνομη γνώση στην πραγματικότητα το Λύκειο. Δηλαδή να βγαίνει ένα παιδί από το Λύκειο έχοντας μια γνώση, κάτι γνωρίζοντας. Γιατί τώρα δεν ξέρει τίποτα το παιδί. Ακριβώς. Είναι μόνο προσανατολισμένο στα 4 μαθήματα. Λέει, μην με ενοχλείτε, διαβάζω φυσική, χημεία, μαθηματικά. Μην με ενοχλείτε. Έτσι. Και ξέρετε, δεν τα διαβάζει μια και έξω. Ο τρόπος που τα διαβάζει είναι στο φροντιστήριο τελειώνει τον Ιανουάριο και αρχίζουν οι επαναλήψεις. Mm-hmm. Στο σχολείο τα μαθήματα κορμού συνεχίζουν μέχρι τον Μάιο. Τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι άλλη ύλη. Εντάξει τώρα, με αυτά δεν μαθαίνεις τίποτα και το βλέπουμε στα πρώτα εξάμηνα των φυσικομαθηματικών και πολυτεχνικών σχολών, παραδείγματος χάρη, που κατά τεκμήριο μπαίνει πολύ καλός κόσμος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι πάρα πολύ απογοητευτικά, διότι ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο στα πανεπιστήμια είναι επανάληψη του Λυκείου. Ναι, ναι. Άρα δεν ότι του μένει και κάτι, συν όλα αυτά που παθαίνει ως νέος. Το να βγαίνεις το Σάββατο βράδυ για ποτό και να γυρνάς με ενοχές, δεν κάνει καλό στους νέους μας. Δεν κάνει καλό στους νέους μας. Πάμε να δούμε λίγο, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με το μάθημα της ιστορίας. Ποιες θα είναι οι αλλαγές στο μάθημα αυτό, προς τα πού δηλαδή προσανατολίζεστε, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ναι. Να τα διευκρινίσουμε λίγο. Κοιτάξτε. Έτσι αλλιώς, ό,τι είναι να κάνεις, ακούγονται πολλά. Σωστά ή λάθος δεν παίζει ρόλο. Θυμάστε το θέμα της Αντιγόνης, ξεκίνησε από το τίποτα απολύτως. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μάθημα της ιστορίας είναι να αρχίσουμε μία συζήτηση, καταρχήν για το πώς διδάσκεται. Είμαι σίγουρος ότι είναι και η δική σας εμπειρία, ότι αν τυχόν ξεχάσεις μία λέξη, μία σειρά, μία φράση. Έχεις χάσει το νόημα. Εντάξει. Με λεπτομέρεια. Άρα δεν είναι αν μαθαίνεις την ιστορία, αν αποκτάς δηλαδή συνείδηση ιστορικού. Γιατί αυτό σημαίνει μαθαίνω, δεν είναι. Mm-hmm. Συνείδηση μαθηματικού, συνείδηση ιστορικού κτλ. Είναι πόσο καλά θα τη μάθεις απ' έξω. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Άρα το πρώτο που βάζουμε στο τραπέζι είναι, παιδιά, πώς διδάσκεται η ιστορία. Το δεύτερο είναι. Τι διδάσκεται. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχει γίνει μία επανάσταση σε όλο τον κόσμο, αλλά και στον τόπο μας, στην έρευνα για την ιστορία. Mm. Ξέρετε, έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς, με διεθνή παρουσία, με θέματα που άνοιξαν οι ίδιοι, με θέματα που έχουν επεξεργαστεί κτλ. Δεν μπορεί αυτό που έχουμε στα μαθήματα της ιστορίας να είναι σε μεγάλη απόκληση από τα αποτελέσματα της έρευνας. Mm-hmm. Πάντοτε αυτό υπάρχει. Τα ερευνητικά αποτελέσματα μπαίνουν στα σχολικά βιβλία με μία υστέρηση. Ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι σε όλο τον κόσμο. Αλλά το θέμα είναι μην ανοίγει ψαλίδα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Mm. Αυτό λοιπόν που θα πούμε είναι πρώτον, πώς διδάσκεται. Και το δεύτερο, να δούμε πώς μπορούν να ενσωματωθούν
ενδεχομένως κάποια. Νεότερα από... κεφάλαια, ας πούμε. Νεότερα κεφάλαια και κάποιου είδους επεξεργασίες. Αυτό σημαίνει ότι θα καταργηθούν παλαιότερα, γιατί φοβάται ένας κόσμος. Σου λέει εδώ πάνε να μας βάλουν, ας πούμε, μια νέα κατάσταση που έχει και μια αντίληψη και ένα πρόσημο, ας πούμε, όπως έχει η κυβέρνηση σήμερα, και να μας αφαιρέσουν παλαιότερα κεφάλαια που έχουμε διδαχθεί εμείς. Και έχουμε μεγαλοκηθεί, έχουμε μάθει μέσα από αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτές είναι ανησυχίες που κανείς πραγματικά δεν πρέπει να τις σχολιάζει. Δεν ισχύουν, λέτε αυτά. Προφανώς και δεν ισχύουν στην ιστορία. Το να προσθεθούν κεφάλαια δεν μπορεί να πει κανείς όχι. Ναι. Προφανώς. Ξέρετε, δεν αλλά είναι... αν τα αφαιρεθούν ταυτόχρονα είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι μόνο τα κεφάλαια. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Το να πει σε ένα μικρό παιδάκι, να μιλήσει για την ιστορία της οικογένειάς του ή της γειτονιάς του, του δίνει την αίσθηση ότι η ιστορία δεν είναι μόνο η πόλεμη. Ότι είσαι και εσύ είναι μέρος της ιστορίας. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό παιδαγωγικά, το λένε και οι παιδαγωγοί, λειτουργεί πάρα πολύ θετικά για να κατανοήσει ο άλλος τι είναι η ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε, την ιστορία την κάνουν οι άνθρωποι. Και δεν την κάνουν με τα φυσικά, μόνο οι βασιλείς και οτιδήποτε άλλο. Τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς υποτιμά διάφορα κεφάλαια. Υπάρχει περίπτωση να βγουν στρατιωτικά γεγονότα, για παράδειγμα, του 1821, όπως ακούστηκε το τελευταίο είναι διάστημα. Είναι δυνατό. Γι' αυτό σας λέω. Ακούγεται ό,τι θέλει κανείς. Βέβαια, έτσι νομίζω ότι κάπως υποβαθμίζεται λίγο η ιστορία. Αυτό που μάθαμε εμείς τουλάχιστον. Λέγαμε τι είναι ιστορικό γεγονός. Είναι κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γι' αυτό λέμε και όταν επαναλαμβάνεται ο σφάρς. Γιατί είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός. Βεβαίως. Είναι έτσι. Βεβαίως. Άρα καλά το μάθαμε τότε εμείς. Και λέω, αφού είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο λοιπόν αυτό, γιατί πρέπει να αφαιρεθούν κάποια γεγονότα παλαιότερα. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Δεν θα αφαιρεθούν καταρχήν. Όταν το μάθατε αυτό, πότε ήτανε? Πείτε μου. 70 τόσο. Θυμάστε ότι 70 τόσο, 70 τόσο, γράφαμε στη γραφομηχανή με τα μπλε τα χαρτάκια. Ναι, ναι. Ήταν μια εποχή που η πληροφορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Σήμερα... Ναι, αλλά είχε η έννοια της αναζήτησης πληροφορίας, ναι, όπως την είχαμε εμείς τουλάχιστον. Σε έβαζε σε γνώση. Βεβαίως. Διότι δεν πάταγε στο Google να βρεις. Βεβαίως. Τώρα έψαχνες να βρεις. Τώρα τις εγκυκλοπαίδιές σου, τα βιβλία συμφωνώ, σου και έβρισκες τι γινόταν. Συμφωνώ. Αλλά ξέρετε, βρίσκατε ανάμεσα σε ένα σύνολο έγκυρων, έτσι, βιβλίων. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν και μια κριτική ικανότητα. Να ξεχωρίσουν τι είναι έγκυρο. Να πατάνε στο Google. Βέβαια. Να πιάνουν το πρώτο Google μπροστά τους και να λένε αυτό είναι. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό σας λέω, το να αποκτήσει μια αίσθηση τι είναι η ιστορία, θα τον διευκολύνει να βρει την πληροφορία που είναι πάρα πολύ εκεί έξω, αλλά υπάρχει και ανάμεσα σε αυτή την πληροφορία και μπάζω τρελό. Εγώ το είπα γιατί η ιστορία δεν είναι όλα. Ας πούμε αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δεν είναι ιστορία. Θα είναι ιστορία αν μας πείτε ότι παρετούμε σήμερα. Θα αποκτήσει, ναι, ένα ιστορικό βάρος αυτό. Αυτή τη στιγμή, ναι, όμως δεν κάνουμε ιστορία εδώ. Ναι, αυτό δεν κάνουμε. Κάνω μια κουβέντα, μια καθημερινή. Δεν θα το κάνω όπως καταλαβαίνετε. Θα ιστορικό γεγονός. Θα τον ιστορικό του μέλλοντος. Θα πούνε ότι ο Γαβρόγλου παρετήθηκε εκείνη τη μέρα σε αυτή την εκπομπή. Όχι, θα βοηθήσω, θα του βάλω ένα ακόμη θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, κύριε Γαβρόγλου, με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων και ποιες αλλαγές προτίθεται να κάνουν. Διαμαρτύρονται κάτι που συμβαίνει νομίζω διαχρονικά. Κάθε φορά που κάποιος υπουργός πάει να κάνει αλλαγές στις διοικήσεις των πανεπιστημίων, πάντα έχουμε τις ίδιες εικόνες. Ναι. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Κατά δεύτερον, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται οι σημερινοί πριτάνοι, στον οποίο η θητεία είναι τετραετής και έχει ημερομηνία λήξης, έτσι αλλιώς δεν πρόκειται να ξαναβάλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Όσο περνάει ο καιρός, στα πανεπιστήμια τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Λέμε λοιπόν να δοθεί η ευκαιρία στους πανεπιστημιακούς να ψηφίζουν πρόσωπα και όχι σχήματα. Τα σχήματα, καλός ή κακός, έχουν ταυτιστεί με πολιτικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Μην έχουμε αυταπάτες. Εμείς λοιπόν λέμε... Κάνουν κακό στα πανεπιστήμια? Πάντως έως τώρα δεν φάνηκε να κάνουν καλό. Οι Πριτάνοι, οι σημερινοί, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο, απλώς έχουν προεπιλεχθεί ως υποψήφοι. Η προεπιλογή ως υποψήφοι νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν τιμά τη δημοκρατία μας. Mm-hmm. Σιγά τώρα, αν είναι αντί 5, αν είναι 7 υποψήφοι και οι πανεπιστημιακοί, mm-hmm, να κρίνουν. Εμείς λοιπόν λέμε, σε ένα ψηφοδέλτιο οι Πριτάνοι υποψήφοι, σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο οι υποψήφοι αντί Πριτάνοι. Υπάρχει, mm-hmm, το αντεπιχείρημα. Τι γίνεται αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν? Αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο πανεπιστήμιο και καλό είναι να μην βάλουν υποψηφιότητα και να παραιτηθούν. Δεν θα το λύσει η ψηφοφορία. Δεν θα το λύσει η ψηφοφορία, διότι είναι, ξέρετε, και τα παλιά σχήματα
πολλές φορές, όχι όλες, πολλές φορές εκλεγόντουσαν και έξι μήνες μετά δημιουργούνταν ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, εδώ ζητάμε τα κόμματα να συνεργαστούν, εδώ ζητάμε συνενέσεις πολιτικές και κοινωνικές, θα πρέπει όλοι να μπορέσουν να το κάνουμε. Mm. Και ξέρετε, όταν εγώ έχω εκλεγεί, ας πούμε, ως αντιπρίτανης, έχω μια άλλου είδους νομιμοποίηση και μπορώ να υποστηρίξω τις απόψεις μου με άλλο σθένος από ότι είμαι μέσα σε μία ομάδα και δεν θέλω να στεναχωρέσω κανένα. Αυτό δεν το λέω για να συνεχίζουν έχει οι συζητήσεις. Έχει μεγαλύτερη ισχύ, γιατί το λέτε, με ποια έννοια. Ναι, έχει μία μεγαλύτερη νομιμοποίηση μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους συνεννόηση, κύριε Γαβρόγλου, γιατί η λέξη συνεννόηση σε αυτή τη χώρα, ακόμη και στα πιο βασικά, ναι, φαντάζεται το πιο δύσκολο πράγμα. Ναι, κοιτάξτε, είναι δεύτερη φορά που σας λέω, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Αλλά από πού θα αρχίσουμε? Αυτό δεν γίνεται. Με κάποιο τρόπο θα αρχίσουμε. Και ο καθένας ας δει ως πού πάνε οι αντοχές του. Ξέρετε, στη Βουλή έχουμε διάφορες αντιθέσεις, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχει όμως και ένα υπόγειο ρεύμα συνεννόησης. Ακόμη και αν υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές ρωτάω τους συναδέλφους από τα υπόλοιπα κόμματα τη γνώμη τους. Και αυτοί δεν είναι ότι με κοιτάνε και γυρνάνε το πρόσωπό τους αλλού κτλ. Άρα λέω ότι θα πρέπει εμείς ως πολιτεία να ενισχύσουμε τις δομές που επιβάλλουν συνεννόηση. Επιβάλλουν συνεννόηση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, κύριε Υπουργέ. Να μας πείτε τις αλλαγές και το σχεδιασμό του Υπουργείου πάνω σε αυτό και αν ισχύει αυτός ο αριθμός για το 40% των φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα που θα παρέχονται δωρεάν τα προγράμματα αυτά. Βεβαίως. Προχωράμε στην θεσμοθέτηση των μεταπτυχιακών. Τα μεταπτυχιακά παραμένουν να είναι μια εξαιρετικά σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι ως κοινωνία, ως εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν αρκετά που έχουν χάσει τον έλεγχο. Σε πολλά επίπεδα που δεν έχει και νόημα να τα συζητήσουμε. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και καλό είναι να κάνουμε μια επανεκκίνηση βλέποντας και τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί. Τι λέμε τώρα για τα παιδιά που εισάγονται στα μεταπτυχιακά? Καταρχήν, κανένα παιδί δεν θα μείνει έξω επειδή τα οικονομικά του δεν είναι καλά. Άρα, ακαδημαϊκά τα κριτήρια εισαγωγής. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά δηλαδή κλπ. Περιμένετε. Καταρχήν, κάνεις αίτηση και μπαίνεις ή απορρίπτεσαι αμυγός με ακαδημαϊκά κριτήρια. Άρα, εμείς λέμε και τα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους υψηλό εισόδημα, παιδιά, κάντε αίτηση, διότι αυτό δεν είναι κριτήριο. Έως τώρα το σκεφτόντουσαν. Σου λέει να κάνω αίτηση και αν με πάρουν, πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Δίνετε το πράσινο φως δηλαδή ως Υπουργείο. Το πράσινο φως. Όλοι κάντε την αίτηση που θέλετε. Τώρα, αν δείτε την κατανομή των φορολογικών δηλώσεων, θα δείτε ότι περίπου το 40, αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, είναι στα χαμηλά εισοδήματα. Εμείς λέμε τα παιδιά που είναι στα χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με αυτό το αντικειμενικό κριτήριο, αυτά δεν θα πληρώνουν δίδακτρα. Προσέξτε όμως. Στα χαμηλά από ποιο εισόδημα, το έχετε ορίσει αυτό? Αυτό σας λέω. Παίρνει κανείς την κατανομή των εισοδημάτων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε χρόνο καθορίζει. Μάλιστα. Αλλά αν δείτε, ας πούμε, αυτά που είναι μέχρι τώρα, αυτοί που είναι κάτω από το μέσο όρο περίπου είναι στο 40%. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα είναι ένα σχετικά αντικειμενικό νούμερο. Το δεύτερο που λέμε είναι το εξής. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα καθορίζουν τα δίδακτρά τους σύμφωνα με το κόστος. Ξέρετε, υπάρχει μία εδώ κατάσταση και στα μεταπτυχιακά αλλά και παντού αλλού. Δεν είμαστε πολύ αυστηροί στον καθορισμό του κόστους. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις το κόστος. Και με βάση το κόστος να δεις τι μπορείς να πάρεις από αλλού, τι δεν μπορείς να πάρεις κτλ. Άρα λέμε, τα τέλη εγγραφής καθορίζονται από το κόστος. Εμείς θα δώσουμε αυτό το δικαίωμα στα παιδιά. Δεν θα μπορούν να πληρώνονται οι διδάσκοντες, εκτός αν έχουν πια τόσο ελεύθερο χρόνο και κάνουν ένα δωρεάν πρώτα και με αυτή την προϋπόθεση να κάνουν και ένα που θα πληρώνονται. Αλλά ξέρετε, ένας σοβαρός ακαδημαϊκός δεν μπορεί να κάνει και προπτυχιακά και έρευνα
και να παρακολουθεί τους διδακτορούχους και να κάνει αιτήσεις για να φέρει χρήματα ερευνητικά προγράμματα και να αρχίσει να πηγαίνει σε πολλά μεταπτυχιακά. Η μέρα έχει 24 ώρες. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στα ερευνητικά προγράμματα. Βεβαίως. Και από ιδιώτες, και από εταιρείες, και από μεγάλες εταιρείες. Βεβαίως. Και από το εξωτερικό μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά. Όχι μόνο, και πρέπει. Όχι μόνο μπορούμε, αλλά και πρέπει. Και ξέρετε, πάλι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ένα success story σε αυτό. Θυμάστε. Το λέμε πως φοβόσαστε τους ιδιώτες. Από μια αντίληψη, από μια ιδεολειψία. Δεν ξέρω κι εγώ. Λένε κάποιοι ότι φοβούνται πολύ τους ιδιώτες. Ναι, να σας πω κάτι. Το μόνο που φοβάμαι εγώ προσωπικά είναι όταν δεν υπάρχουν κανόνες. Όταν υπάρχουν κανόνες, τότε νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θυμάστε παλιά που λέγαν διάφοροι. Με τα ερευνητικά προγράμματα, ότι τα τρώγανε, ότι ναι, κάνανε εταιρεία κτλ. Τώρα έχει σταματήσει αυτό. Γιατί έχει σταματήσει? Διότι έχουν μπει κανόνες, έρχονται πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι, πώς να σας πω, μια τεράστια επιτυχία του επιστημονικού μας δυναμικού. Αυτά είναι με ανταγωνιστικά και προγράμματα. Βοηθάνε το πανεπιστήμιο, είναι προφανώς. Βοηθάνε το πανεπιστήμιο, βοηθάνε τον τόπο, βοηθάνε την έρευνα, την ίδια την επιστήμη. Εντάξει. Αυτό όμως τώρα. Το λέω γιατί έλεγαν παλιότερα ότι δεν είναι δυνατόν να έρθει η Coca-Cola να μας πληρώσει εμάς να βγάλουμε αυτό που θέλει. Ναι. Πήραν τέτοιες αντιλήψεις, ναι, πιο στενές εννοώ, ναι, και περιορισμένες. Κοιτάξτε, να ξέρετε το εξής, ότι αν η Coca-Cola, λέμε τώρα, αν η Coca-Cola έχει τέτοιου είδους ερευνητικά ζητήματα που θεωρεί ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να τις τα λύσει, υπάρχουν κανόνες μέσα, να ενταχθεί, στους μέσα σε ένα πλαίσιο. Λέτε. Και νομίζω ότι αν η Coca-Cola βρει το ελληνικό πανεπιστήμιο, μάλλον φαίνεται το έχει ψάξει και έχει βρει τους καλύτερους. Ήταν και αν το βρει, όντως. Αυτά, να σας είμαι ειλικρινής, είναι. Ρωτάνε, κύριε Υπουργέ, για τους υποψηφίους φέτος. Τι, ναι, θα γίνει με τον αριθμό τελικά? Αυξήθηκε, μειώθηκε, ξαναμειώθηκε, ξαναυξήθηκε, τι κάνουμε? Γιατί υπήρξε ένα μπέρδεμα και προχθές βγάλατε, ναι, και μία διορθωτική ως Υπουργείο. Ναι. Διευκρινιστική καλύτερα. Εγώ να σας πω εισαγωγικά ότι το να κάνεις αλλαγές και να αλλάζεις και γνώμη ενδεχομένως, το θεωρώ στοιχείο ωριμότητας. Και όχι, λέει, τρόμαξε ο Υπουργός από τις αντιδράσεις. Θα σας πω. Δεν ξέρω αν τρομάξατε. Δεν ξέρω αν είναι τρόμαξε η σωστή λέξη. Πραγματικά δεν βοηθάει, ναι, έχω την αίσθηση, την συζήτηση. Εκείνο που έγινε είναι, για πρώτη φορά, κάναμε κάτι συμβολικό. Και είπαμε να ακούσουμε τι λένε τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια λένε άλλα. Τα πανεπιστήμια συνήθως λένε μείωση. Ορίστε, αυτό σας λέω. Περιμένετε. Το μειώσαμε. Αυτό ακούω εγώ. Χρόνια από τα πανεπιστήμια. Εμείς να ρυθμίσουμε τον αριθμό. Εμείς να αναλάβουμε τους υποψηφίους. Λοιπόν, φέτος λοιπόν είπαμε να ακούσουμε λίγο τα πανεπιστήμια. Γιατί δεν γίνεται και αυτό. Να σου λένε μόνιμα τα πανεπιστήμια Α και εσύ να δίνεις 2Α, 3Α κτλ. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε μια κίνηση συμβολική, ώστε και τα πανεπιστήμια να πιστούν ότι συζητάμε μαζί τους. Ξέρετε, το να βλέπω εγώ τους Πριτάνιους και να λέω τι ωραίοι που είμαστε όλοι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πρέπει να έχεις πρακτικές, πρακτικά αποτελέσματα. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι να μειώσουμε τον αριθμό των σχολών, όπου είναι πολύ προβληματική σήμερα η εκπαίδευση με τόσα παιδιά. Το ερώτημά μας δεν είναι αν θέλουμε πολλούς γιατρούς. Το ερώτημά μας είναι αν θέλουμε καλούς γιατρούς. Γιατί αλλιώς βγάζουμε γιατρούς και τους παίρνουν οι άλλοι ξένοι. Γιατί αλλιώς. Και το θέμα είναι πόσο καλούς γιατρούς βγάζουμε. Μπορεί σε κάποια άλλα γνωστικά καλούς αντικείμενα. Πάντως, εγώ νομίζω εξαιρετικούς. Αλλά ξέρετε, τα πανεπιστήμια είναι στα ωριά τους. Είναι στα ωριά τους λόγω της κρίσης, είναι στα ωριά τους λόγω παθογενειών. Βεβαίως. Ναι. Και αυτό δεν μπορεί να μην το σεβαστείς. Ωραία, εσείς τα ακούσατε αυτά και λέτε μειώνουμε τον αριθμό. Μειώνουμε. Μετά γιατί το αυξήσατε? Θα σας πω. Τι άλλαξε? Θα σας πω. Λένε μήπως σε τράβηξαν το αυτί του Γαβρόγλου. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω. Τώρα, το ποιοι το τράβηξαν το αυτοί, δεν ξέρω, και δεν μου τράβηξε κανένα αυτοί. Θα σας πω τι κάναμε. Είπαμε, η μείωση που είπαμε, αντί να γίνει σε ένα χρόνο, να γίνει σε 2 χρόνια. Σπαστά. Και πώς αυξάνεται φέτος για να μειώσετε του χρόνου, πώς θα γίνεται? Όχι, δεν αυξήσαμε φέτος, πάλι μειώνουμε φέτος. Καταλάβατε? Αλλά δηλαδή, σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή, στην αρχή τι είπαμε? Είπαμε να μειωθούν 100. Μειών πόσοι δηλαδή είναι τώρα? Το μισό. Δηλαδή, είπαμε να μειωθούν 100 φέτος. Πώς θα μπουν φέτος στα πανεπιστήμια? Πώς είναι ο αριθμός? Όσοι είναι να μπουν. Γύρω στους 70.000. Αυτοί είναι που δίνουν. Γύρω στους 45.000 θα μπουν στα πανεπιστήμια. Αυτοί που δίνουν, ναι. Ναι, αυτό λέω. Πώς θα δώσουν? Από τους 78.000. 45.000. Περίπου. Αυτό που είναι κάθε χρονιά, κατάλαβα. Άρα, αντί φέτος να μειώσουμε κατά 100, μάλιστα, είπαμε φέτος 50 και του χρόνου 50. Περί αυτού ο λόγος. Και ξέρετε,
επειδή έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίζετε τις ερωτήσεις, γιατί δεν θέλω να αρχίσει αυτή η συζήτηση, ξέρετε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι 200 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, 300 άνθρωποι, και δημιουργήθηκε όμως μια τρομερή αντίδραση από ορισμένους γονείς ορισμένων σχολείων. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κοινωνικό φαινόμενο. Να ρωτήσω, μια και είπατε σχολεία, κύριε Πουτώρα, θα σας πάω. Ορισμένων σχολείων, ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω για ένα φαινόμενο που γίνεται, υπάρχει στα σχολεία και οφείλεται να το ξέρετε ως υπουργός. Με το θέμα των ναρκωτικών. Κάνετε κάτι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Εάν πας σε οποιοδήποτε, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά έχετε σε δίκιο. Πάρα πολλά σχολεία, ναι, μπορώ να σας βρω ό,τι ναρκωτικό θέλετε. Ναι. Σήμερα το πρωί. Ναι. Σήμερα είναι κλειστά. Τέλος πάντων, όποια μέρα πας σε ένα σχολείο. Δημόσιο, μπορείς να, και ιδιωτικό, συμβαίνει και σε ιδιωτικά, να μην το λέμε, ναι, μόνο, ναι, για τα δημόσια, γιατί εγώ δεν θέλω να τα υποτιμώ. Όχι, 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 έχετε δίκιο. Ίσα, ίσα. Έχετε τα παιδιά δίκιο. Μου σε δημόσια, ναι, σχολεία είναι, ναι, και είναι, παίρνουν εξαιρετική γνώση. Άλλο θέλω να πω. Γίνεται χαμός με τα ναρκωτικά. Ναι. Τι μέρη να λαμβάνετε γι' αυτό? Θα σας πω. Θα σας πω. Ως σχολεία, όχι ως αστυνομία. Μου πεις είναι του Τόσκα. Όχι, 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 δεν, πω, δεν λέω τέτοια. Δεν λέω τέτοια, δεν είναι του Τόσκα, γιατί είναι ένα πολύ πιο σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Θα έχετε ενημερωθεί. Το ξέρετε το θέμα. Εγώ μιλάω με πολλούς καθηγητές. Έχω φίλους καθηγητές στα σχολεία και μου μιλάνε οι άνθρωποι και μου λένε τον πόνο τους συνέχεια. Ναι, ναι. Πείτε κάτι για τα παιδιά. Κάτι, και θα σας πω και κάτι εξίσου σοβαρό. Δεν λέω χειρότερο, ναι, εξίσου σοβαρό. Κοιτάξτε, φέτος κάναμε μια τεράστια καμπάνια και την κάνουμε για τη λεγόμενη θεματική εβδομάδα. Mm-hmm. Η θεματική εβδομάδα περιλαμβάνει θέματα διατροφής, θέματα εθισμού και θέματα σχέσεων ανάμεσα σε φίλους. Γιατί είναι και το αλκοόλ. Καλά το λέτε. Είναι το αλκοόλ και ξέρετε τι άλλο είναι. Είναι ο ηλεκτρονικός εθισμός. Mm-hmm. Έχει, αυτό, πάρει, έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Δραματικές. Κάθε βράδυ. Είναι προέκταση του κεριού πια, δεν υπάρχει. Και ειδικά η χώρα μας. Κεριού, λέω, όλα αυτά. Και ειδικά η χώρα μας κάνει πρωτοαθλητισμό. Κοιτάξτε, όπως, στα μικρά παιδιά. Όπως το λέτε, κάθε βράδυ είναι τσακωμένοι γονείς με παιδιά κατά χιλιάδες. Άστο το ρημάδι, έτσι, μην κάνεις αυτό, διάβασε. Από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά γεννιόνται πια με αυτά. Και κοιτάξτε όμως, ποιος είναι ο εθισμός εδώ. Προσπαθώντας να κοινωνικοποιηθεί, θεωρώντας δηλαδή ότι αν δεν απαντήσω στο Facebook ή αν δεν κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο, ναι, δεν θα έχω φίλους, έτσι, οδηγείται σε μια τρομακτική αποκοινωνικοποίηση. Mm-hmm. Διότι ο μόνος τρόπος που κοινωνικοποιείται είναι μέσω αυτής της συσκευής, όχι μέσω της ζωντανής επαφής. Δηλαδή, εσείς τα συνδέετε όλα αυτά που λέτε τώρα, και τα ναρκωτικά, ακριβώς, και τα ηλεκτρονικό, ακριβώς, και το ποτό. Ακριβώς. Άρα, γιατί αυτά είναι τρόποι ζωής. Mm-hmm. Ο λόγος που τα παιδιά είναι έτσι, έχει σχέση με την κοινωνία μας. Mm-hmm. Κάτι δεν γίνεται στην κοινωνία. Μέτρα που θα πάρετε, κύριε Υπουργέ. Λέει ο γονιός, τρέμει το παιδί του. Αν πάτε έξω, σας λέω, από τα σχολεία, αν μεταφιεστείτε μια μέρα και ή στείλετε έναν άνθρωπο, θα δείτε να πολλούνται τα ναρκωτικά, ναι, με το τσουβάλι. Βεβαίως. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, ο μόνος τρόπος, είναι τα παιδιά να τους πούν όχι και πάντε στο καλό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα παιδιά τα ίδια πρέπει να πιστούν. Και για να πιστούν τα παιδιά σημαίνει ότι η κοινωνία μας πρέπει να τους δώσει διεξόδους επί της ουσίας. Mm-hmm. Διεξόδους στη δουλειά, διεξόδους να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με ένα πιο ανθρώπινο τρόπο. Με καλύτερο σχολείο, με πιο ελκυστικό πολύ σχολείο. Καλύτερο. Δεν είναι ελκυστικό το σχολείο, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αν πας στο σχολείο, δεν σε τραβάει το σχολείο. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Οι δάσκαλοι είναι καλύτεροι, οι καθηγητές είναι καλύτεροι. Έτσι είναι. Κάνουν καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία, δίνουν καλύτερα τη γνώση, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον. Δίνουν όλοι τους την ψυχή, ξέρετε όμως. Όπως τα είπατε, αν τα βάλεις όλα μαζί, δεν θα λύσουμε τίποτα. Γι' αυτό λέμε. Ποιο είναι ένα, δύο, τρία από τα βασικά προβλήματα, να αρχίσουμε από αυτά και να πάμε. Αλλά ξέρετε τι, mm-hmm, πήγαμε να κάνουμε αυτή την θεματική εβδομάδα. Υπήρξαν συνδικαλιστικές οργανώσεις που είπανε δεν πρέπει να γίνει. Υπήρξαν. Με κάποιοι... ποιο πρόσχημα. Ότι είναι πρόχειρο, ότι είναι πρόσθετη δουλειά για εκπαιδευτικούς κτλ. Υπήρχαν, mm-hmm, διάφορες άλλες συντηρητικές φωνές ότι εδώ είναι μια έκφυλη κατάσταση κτλ. Και παρόλα αυτά, χιλιάδες εκπαιδευτικοί και χιλιάδες σχολεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εφάνταστες δραστηριότητες πρέπει να στηρίξουν ακριβώς αυτό. Και σε αυτό πρέπει όλοι επειδή να κάνουν. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, μία τελευταία κουβέντα με τα θρησκευτικά τελικά τα έχετε βρει. Με τον Αρχιεπίσκοπο, κάθε επανέρχεται και έρχεται και επανέρχεται αυτή η συζήτηση διαρκώς. Μας έχετε τρελάνει όλοι. Πού επανέρχεται, εγώ δεν τη βλέπω. Έρχεται, επανέρχεται, επανέρχεται. Το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος. Και ο προκάτοχός σας, ναι, άλλωστε. Και στη συνέντευξη που έδωσε χθες
αναφέρθηκε στο θέμα θρησκευτικά πάλι. Ναι. Πώς προχωράμε τελικά σε αυτό. Με αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος, με αυτό που συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό, με τα δικά σας, με του φίλη. Να το λύσουμε ποτέ αυτό, επίσης. Κοιτάξτε, καταρχήν σε μια ζωντανή κοινωνία, οι διαφορετικές απόψεις είναι αλλά πραγματικό. Περιμένετε. Πώς θα διδαχτούμε θρησκευτικά. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Έχουμε ήδη καταλήξει. Βεβαίως. Και σε συζήτηση με την Εκκλησία, κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, φέτος προχωράμε στο να έχουν τα παιδιά αυτό που λέμε το φάκελο του μαθητή. Ναι. Δηλαδή, δεν θα έχουν το περσινό βιβλίο, mm-hmm. θα έχουν το φάκελο του μαθητή, ένα πολύ πιο εμπλουτισμένο φάκελο. Μάλιστα. Και του χρόνου θα έχουν τα νέα ένα βιβλία. Ένα καινούργιο βιβλίο. Συζητάμε με την επιτροπή που έχει ορίσει η Ιερά Σύνοδος. Οι συζητήσεις πάνε πολύ καλά. Mm-hmm. Είναι θέματα θεωρητικά. Συζητάτε και θα πάρετε και πράγματα από την Εκκλησία, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, παιδιά, καλά τα πάτε. Ευχαριστούμε κοιτάξτε, για την προσοχή. Εγώ δεν μπορώ να λέω ότι πρέπει να εκλεγούν οι αντιπριτάνεις με άλλο τρόπο και να συνεννοούνται και μετά να μην συνεννοούμαστε με την Εκκλησία. Προφανώς σε αυτά τα πράγματα θα βρεθούν για όλα λύσεις. Να σας εσείς πω ότι συνεχίζετε να έχετε καλές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο. Μας είχατε πει την άλλη φορά ότι οι σχέσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ωραία, τώρα μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικές. Εξαιρετικές, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς και επιστρέφουμε.